Τον αγώνα προσφέρει η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Varagons Constructions, η οποία βρίσκεται αναγεννήσεως 48, άνωθεν περιφερειακού στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2313-060203. Η Varagons Constructions σας προσφέρει επιλογές και μοναδικές λύσεις για την ποιοτική, ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και τουριστικών καταλυμάτων με άρτιο εγγυημένο αποτέλεσμα, ευελιξία και υπευθυνότητα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Varagons Constructions 2313-060203. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Varagons Constructions 2313-060203. Στην επίθεση βρίσκεται η ομάδα της Νικόπολης, η οποία σήμερα και λόγω της εμφάνισης του αντιπάλου που είναι μπλε άσπρο, και έχουμε το 1-0 μόλις στο τρίτο λεπτό. Πλήρης ευνηδιασμός για την ομάδα του Ηρακλή Θερμαϊκού, με τον Ντολέγκα να ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους με μπλε άσπρο. Και έχουμε το 1-0 μόλις στο τρίτο λεπτό. Πλήρης ευνηδιασμός για την ομάδα του Ηρακλή Θερμαϊκού. Και ανοίγουν το παιχνίδι από τα δεξιά. Ο Παυλίδης δίνει για τον Ντολέγκα, ο οποίος θα πιάσει άλλο ένα σούτ. Προσπάθησε να ευνηδιάσει τον Αβραμίδη, δεν τα κατάφερε. Απομακρύνει, λάθος η επέμβαση του Κολόκα. Βγαίνει μπροστά στην αντεπίθεση ο Σαξόνης, θα κάνει και το σουτ. Θα αποκρούσει ο Ζωσιμίδης, μάλλον για κάποιο γέμισμα φαίνεται ότι έχει πάρει φόρα. Όντως έτσι γίνεται. Περνάει από όλους η μπάλα. Αποκρούει ο τερματοφύλακας Ζωσιμίδης στη γωνία του το σουτ, το οποίο επιχείρησε ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή Θερμαϊκού. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Varagons Constructions 2313-060203. Στην επίθεση τώρα βρίσκεται η Νικόπολη με τον Σπάνο Γιώργο. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Μεγάλη ευκαιρία, την οποία θα χάσει ο Πορφυρίδης, πλασάροντας λίγο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι της εστίας του Αβραμίδη. Ντολέγκα σε ακόμη μια εκτέλεση, καλύτερη από τις προηγούμενες φορές. Θα πάρει την κεφαλιά ο Μπινιάκου. Πορφυρίδης. Ιωακιμίδης απομακρύνει. Λαζαρίδης. Θα επιχείρησε και ένα σούτ από πολύ μακριά. Δεν θα ευνηδιάσει τον Αβραμίδη, ο οποίος θα μπλοκάρει κιόλα στην μπάλα. Και απομακρύνουν τώρα με τον Σπανογιώργο. Προσπαθούν να βγουν από τα δεξιά οι παίκτες της Νικόπολης. Καθυστερεί, γυρίζει πίσω στον Παπουλή. Θα επιχειρήσει αυτός τη σέντρα. Ανάποδο ψαλιδάκι προσπάθησε ο Ντολέγκα. Επιθετικό φάουλ έδωσε ο διαιτητής. Ακόμα πιο δεξιά αυτός για τον Πεζάτη. Μέσα στην περιοχή το σουτ και είναι το 1-1 από τον Σαξόνη στο 36ο λεπτό. Ακόμα πιο δεξιά αυτός για τον Πεζάτη. Μέσα στην περιοχή το σουτ και είναι το 1-1. Λαζαρίδης παίρνει πρωτοβουλία. Διασχίδει τον άξονα και βγάζει αριστερά για τον Πορφυρίδη. Μέσα στην περιοχή αυτός κάνει τις τρίπλες, πέφτει στο έδαφος. Δεν υπάρχει κάτι, συνέχεια της φάσης και έχουμε τον γκολ, το 2-1 από τον Λαζαρίδη, σε μια φάση που σε πρώτο χρόνο η ομάδα της Νικόπολης ζήτησε πέναλτι σε ανατροπή του Πορφυρίδη. Σε δεύτερο χρόνο ήρθε ο Λαζαρίδης για να κάνει το 2-1. Μέσα στην περιοχή αυτός κάνει τις τρίπλες, πέφτει στο έδαφος. Δεν υπάρχει κάτι, συνέχεια της φάσης και έχουμε τον γκολ. Τον αγώνα προσφέρει η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Varagons Constructions, η οποία βρίσκεται αναγεννήσεως 48, άνωθεν περιφερειακού στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2313-060203. Η Varagons Constructions σας προσφέρει επιλογές και μοναδικές λύσεις για την ποιοτική, ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και τουριστικών καταλυμάτων με άρτιο εγγυημένο αποτέλεσμα, ευελιξία και υπευθυνότητα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Varagons Constructions 2313-060203. Κρατάει την μπάλα, περιμένει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Λαζαρίδης για τον Ντολέγκα. Θα κάνει αυτό το σουτ.
πολύ επικίνδυνο. Θα περάσει μπάλα λίγο έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Αβραμίδη. Κάνει κίνηση ο Πορφυρίδης, Ντολέγκα κρατάει την μπάλα. Περνάει δύο ποδοσφαιριστές, μπαίνει μέσα στην περιοχή, σουτάρει, αποκρούει ο Αβραμίδης. Κερδίζουν οι παίκτες του Ρουβίκονα. Βγαίνει πάσα, περνάει μπάλα από τον τερματοφύλακα Ζωσιμίδη. Ευτυχώς δεν ήταν κοντά στην εστία της ομάδας του Ηρακλή Θερμαϊκού. Σαξόνης γεμίζει πλάσα αριστά. Πολύ καλή ευκαιρία από τον Γεωργούλα. Πάει η μπάλα στον Παπαδόπουλο, ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή, δεν πέφτει στο έδαφος. Ντολέγκα κάνει την τρίπλα, κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να βγάλει πάσα ή να κάνει σουτ. Δεν βγαίνει τίποτα από όλα αυτά. Παπαδόπουλος κάνει το σουτ, μεγάλη ευκαιρία πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Αβραμίδη, η κατάληξη της μπάλας. Γεμίζει ο Αναστασιάδης με τον Νέσιοθόντα Τσαντεκίδη. Ντολέγκα θα κάνει φάουλ στον τερματοφύλακα Αβραμίδη, θα δει και την κίτρινη κάρτα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο κουραστήκαμε, κοιτάξαμε να διαφυλάξουμε περισσότερο, να το διαχειριστούμε το σκορ, γιατί έχουμε και κάποιες απουσίες σε θέσεις που θα χρειαζόμασταν στο δεύτερο να βοηθήσουμε τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά είχαμε πάλι κάποιες φάσεις, μπορούσαμε να το τελειώσουμε το παιχνίδι, δεν γίνανε τα γκολ. Παίζαμε απέναντι σε μια αξιόλογη ομάδα, έτσι δεν παίζαμε μόνοι μας, αυτό να το τονίσουμε. Παρ' όλα αυτά, τέλος καλό, όλα καλά. Πάντα είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά, κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θα έλεγα ότι ακόμα και άσχημο να ήταν το αποτέλεσμα, εγώ πάλι συγχαρητήρια θα τους έδινα. Πρώτα απ' όλα για την εικόνα που παρουσιάζουν μέσα στο γήπεδο και για την εικόνα που παρουσιάζουν και έξω από το γήπεδο, γιατί ο κόσμος βλέπει μόνο αυτό που γίνεται μέσα στο γήπεδο. Είναι μια πολύ καλή παρέα, είναι πολύ καλά παιδιά και δεν υπάρχει περίπτωση να με δυσαρεστήσουν ποτέ, είτε είναι ήττα είτε είναι νίκη. Εγώ για αυτά τα παιδιά είμαι περήφανος. Οι στόχοι στην αρχή ήταν να φτιάξουμε μια καλή ομάδα. Από τη στιγμή που τα αποτελέσματα έρχονται όπως έρχονται και βλέποντας και τους αντιπάλους, νομίζω ότι θα δικήσουμε τους εαυτούς μας αν μιλήσουμε για κάτι άλλο εκτός από την άνοδο. Και να πω περαστικά στο παιδί του Ρουβίκονα που χτύπησε με το γόνατο να μην έχει τίποτα, εύχομαι. Γρήγορη ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα γήπεδα. Πρώτα απ' όλα, στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Δεν φοβάμαι καθόλου γι' αυτό. Είμαι αρκετά σίγουρος ότι μαζί με την ομάδα θα καταφέρουμε. Βλέπουμε όλοι ότι κάθε αγώνα γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Στις προπονήσεις δεν λείπει κανένας, είμαστε όλοι εκεί πέρα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι σκληρή δουλειά και πιστεύω ότι αυτό θα αποδώσει σε εμάς. Είμαι σίγουρος ότι θα τα πάμε καλά και ένας από τους στόχους μας επίσης είναι το αίτητο που μέχρι στιγμής έχουμε κρατήσει αυτό το πράγμα. Εντάξει, ήταν και θέμα τύχης. Προσπαθήσαμε, χάσαμε τις ευκαιρίες μας, από εκεί και πέρα όποιος το θέλει πιο πολύ τον πήρε. Πάντα κοιτάζουμε ψηλά. Τώρα με πολλή δουλειά θα προσπαθήσουμε να καταφέρουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα για την νίκη της. Ναι, πράγματι το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό για μας, ήρθε η ήττα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι. Εμείς θα συνεχίσουμε στις προπονήσεις μας, θα δουλέψουμε και στο επόμενο μάτς θα πάμε για την νίκη, γιατί είμαστε μια ομάδα που θέλει να ανέβει. Δεν είμαστε μια ομάδα που θέλει να μείνει στην κατηγορία. Και πάλι συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα και την επόμενη Κυριακή. Τον αγώνα προσφέρει η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Varagons Constructions, η οποία βρίσκεται αναγεννήσεως 48, άνωθεν περιφερειακού στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2313-0602-03. Η Varagons Constructions σας προσφέρει επιλογές και μοναδικές λύσεις για την ποιοτική, ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και τουριστικών καταλυμάτων με άρτιο εγγυημένο αποτέλεσμα, ευελιξία και υπευθυνότητα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Varagons Constructions 2313-0602-03.